Με σινούκ της πολεμικής αεροπορίας που προσγειώθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί στη Θάσο, έφτασε στο νησί ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής στο νησί του Βορείου Αιγαίου, που δοκιμάστηκε τα τελευταία 3-24 ώρα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε 4 διαφορετικά μέτωπα. Μέτρα ανακούφισης για την πύρνη Λέλαπα στη Θάσο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός έπειτα από σύσκεψη που είχε με τους τοπικούς φορείς. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους, γεωργούς, μελισσοκόμους μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εποπτεύσουμε από ψηλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς και να δούμε πραγματικά ένα σπάνιο φαινόμενο, εκατοντάδες εστίες, οι οποίες προκλήθηκαν από ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, από μια ξηρή καταιγίδα το βράδυ της Παρασκευής, με δεκάδες κεραυνούς, χωρίς όμως ίχνος βροχής και ταυτόχρονα από τη συγκυρία, από μια συστοιχία συγκυριών. Στο νησί δεν έβρεξε, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχει βρέξει πάρα πολύ νερό και ταυτόχρονα είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους, ειδικά στην περιοχή της Θάσου. Από την πρώτη στιγμή φέραμε το σύνολο των δυνάμεων, των εναέριων μέσων και μεγάλη δύναμη επίγειων μέσων της πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 3 παράλληλα μεγάλα μέτωπα. Σήμερα η εικόνα είναι καλύτερη από τις 2 προηγούμενες μέρες. Ευελπιστούμε ότι μέσα στη μέρα θα μπορεί τα μέτωπα της πυρκαγιάς να έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Εν τούτης η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα προκειμένου να να υπάρχει μια στοιχειώδης αποκατάσταση των ζημιών, των πληγέντων, αλλά ταυτόχρονα μια πρόνοια για αντιπλημμυρικά έργα, διότι μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχει βρέξει τη Θάσο, αλλά σίγουρα θα έχει βροχές το επόμενο διάστημα και δεν πρέπει να αλλάξει ο χάρτης του νησιού. Η Θάσος, να το πω αυτό, παραμένει ένα στολίδι στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι μεγάλη η καταστροφή μεν, αλλά η Θάσος έχει τεράστια αποθέματα πρασίνου και θα παραμείνει ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός. Για τους ιδιοκτήτες σπιτιών που καταστράφηκαν από τη φωτιά, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε την καταβολή αποζημιώσεων από το Υπουργείο Υποδομών στο 80% των ζημιών και το 20% με μακροχρόνιο δανεισμό. Άμεσα, τις επόμενες μέρες, αμέσως μετά την κατάσβεση, θα έρθει ειδικό μη επανδρομένο αεροσκάφος ντρόουν για να καταγράψει από ψηλά και να χαρτογραφήσει τις πληγήσεις περιοχές. Θα έχουμε άμεση καταγραφή με κλιμάκια τόσο του Δήμου της Περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου Υποδομών των ζημιών, κυρίως των ζημιών σε υποδομές, υλικοτεχνικές υποδομές, σπίτια, γεωργικές ζημιές, αγροτικές ζημιές και ζημιές βεβαίως που έχουν να κάνουν με μελίσια, με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Θα έχουμε μια πλήρη καταγραφή προκειμένου να προβούμε άμεσα και στις αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του ΕΛΓΑ θα αναλάβει άμεσα. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, το Υπουργείο Υποδομών με την δυνατότητα μιας αποζημίωσης για επανακατασκευή οικιών θα έχουμε τη δυνατότητα μιας αποζημίωσης κατά 80% από χρήματα του Υπουργείου Υποδομών, του κράτους και 20% μακροχρόνιο δανεισμό. Από εκεί και πέρα θα προβούμε άμεσα στις μελέτες αλλά και στην υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων. Θα έρθω σε λίγο σε επικοινωνία και με τον Υπουργό Άμυνας προκειμένου να δούμε και την δυνατότητα να έρθει στο νησί κλιμάκιο του μηχανικού του στρατού, της μονάδας του μηχανικού, προκειμένου να δούμε άμεσα τι μπορεί να γίνει για να προλάβουμε πιθανές βροχοπτώσεις στο επόμενο διάστημα. Αλλά θα προχωρήσουμε άμεσα και μελέτες προκειμένου να έχουμε τα πρώτα σημαντικά έργα για την αντιπλημμυρική προστασία. Και βεβαίως θα κινηθούμε και στην κατεύθυνση της γρήγορης αναδάσωσης.
Νωρίτερα, με στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ έφτασε στον πρίνο της Θάσο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά. Στο ελικοδρόμιο τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Θάσου, Κώστας Χατζημανουήλ, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πορεία του έργου κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον για την υγεία των 5 πυροσβεστών που τραυματίστηκαν και ο Δήμαρχος του είπε πως οι 4 έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και ένας μόνο εξακολουθεί να νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι. Ο κύριος Τσίπρας είπε ακόμη ότι του προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και η γρήγορη εξάπλωσή της. Βρεθήκαμε σε μια πρωτοφανή συγκυρία, έτσι, πολύ σπάνιο φαινόμενο, μια ξηρή καταιγίδα. Παρόλο που τον μεταξύ έβλεπα σε όλη την Ελλάδα είχε χαμηλούς ανέμους και νερό πολύ. Εδώ ήταν το μοναδικό, με μοναδική περιοχή που δεν είχε νερό και είχε υψηλούς ανέμους. Συνομώτησαν όλα τα στοιχεία. Κεραυνή και αέρας. Περιπές ανέμου 7 από αυτό. Είναι σε 3 διαφορετικά μέτωπα ή 4. Είναι αμέτρητες αστείες σε 3 πεδία. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στο Σινούκ και πέταξε πάνω από δασικές εκτάσεις που έκαψε η πυρκαγιά. Τον Πρωθυπουργό συνόδεψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Χρήστος Πύρτζης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, καθώς επίσης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ιωάννης Καρατζιάς. Στη συνέχεια, ο κύριος Τσίπρας είχε σύσκεψη στο επιχειρησιακό κέντρο που έχει στηθεί στον πρίνο. Θέλω κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, αλλά και σε άντρες και γυναίκες εθελοντές που από την πρώτη στιγμή βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου, των μετόπων. Ιδιαίτερα να ευχηθώ καλή ανάρρωση στους 5 άντρες πυροσβεστικής που τραυματίστηκαν στην προσπάθεια να έρθουν αντιμέτωποι με τις φλόγες. Και να δώσω βεβαίως και συγχαρητήρια στους αφανείς αυτούς ήρωες, στους πιλότους, που σε πολύ δύσκολες συνθήκες, φέτος όλη τη χρονιά, γιατί είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλη την Ελλάδα, και πάνω που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει η δυσκολία, στα μέσα του Σεπτέμβρη έρχεται και μια πυρκαγιά στη Θάσο από εξαιρετικά απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Να τους συγχαρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο να τους συγχαρούμε, να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέλλον για να ενισχύσουμε την υλικοτεχνική τους υποδομή. Κύριε Πρόεδρε, φορολογικά θα γίνει κάτι στο νησί με επαλλαγές ό,τι έγινε στη Λευκάδα και στη Χίο? Θα το καταγράψαμε το αίτημα από την πλευρά των φορέων και θα υπάρχουν ό,τι συνέβη στη Λευκάδα και στη Χίο θα δούμε να γίνει και στη Θάσο. Σε ό,τι αφορά τους πληγέντες οπωσδήποτε, βεβαίως υπήρχαν και διάφορα άλλα αιτήματα τα οποία καταγράψαμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάντως εγώ θέλω να κλείσω δίνοντας το μήνυμα ότι παρά την ζημιά που είναι σημαντική, η Θάσος παραμένει ένας εξαιρετικά όμορφος τουριστικός προορισμός και ο τουρισμός πήγε καλά φέτος και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, των εθελοντών και των εκατοντάδων κατοίκων προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στις τοπικές κοινότητες Ραχωνίου, Πρίνου και Μαριών. Ωστόσο, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύς, καθώς έχουν καεί αρκετά σπίτια, κυρίως στο Μικρό και Μεγάλο Καζαβίτη, ενώ χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών και πευκοδάσους έχουν γίνει στάχτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλιστα, λίγο έλειψε να περικυκλωθούν και χωριά, χάρη όμως στο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων και τη συστηματική προσπάθεια. Τα μέτωπα περιορίστηκαν αισθητά, χωρίς να χρειαστεί οι τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε εκένωση χωριών και οικισμών. Οι εναέριες ρήψεις είχαν σταματήσει με το που έπεσε σκοτάδι και ξεκίνησαν πάλι με το πρώτο φως της ημέρας. Πάντως, η νύχτα δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι χειριστές των αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Ο πυκνός καπνός από την πυρκαγιά, σε συνάρτηση με τους δυνατούς ανέμους, δυσχέραινε καθόλου τη διάρκεια της Κυριακής το έργο τους και η αντιμετώπιση των εστιών βάραινε περισσότερο τις επίγειες δυνάμεις, τους εκατοντάδες πυροσβέστες αλλά και τους εθελοντές. Στα διάφορα μέτωπα επιχειρούν περισσότεροι από 250 πυροσβέστες με 73 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν 7 Καναντέρ, 2 Πεζετέλ και 6 ελικόπτερα. Με απόφαση του Δημάρχου Θάσου Κώστα Χατζημανουήλ, αναβλήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο νησί και με το δεδομένο ότι πολλές σχολικές μονάδες, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βρίσκονται κοντά στα πυρήνα μέτωπα. Εν τω μεταξύ, στο ζήτημα των πυρκαγιών εξαιτίας της καύσης των καλαμιών στον Εύρο και με αφορμή τα όσα τραγικά και δυσάρεστα συμβαίνουν στο νησί της Θάσου, αναφέρθηκε με αυστηρό ύφος ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Αλλά και με κάποια περιστατικά τα οποία θέλουμε να στυλιτεύσουμε που αφορούν τη δική μας περιοχή, τον Εύρο, και δυστυχώς συμβαίνουν κάθε χρόνο
και, αυτές, και αυτό είναι η ανεξέλεκτη καύση των σιτοκαλαμιών από κυριολεκτικά ανέστητους, ανεύθυνους ανθρώπους, πρέπει να σημειώσω ότι ο νόμος είναι πάρα πολύ σκληρός. Είχαμε περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών στην περιοχή του Εύρου εξαιτίας κάποιων ασυνείδητων οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε σιτοκαλαμιές, ενώ δεν είχαν προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια της πυροσβεστικής. Και ενώ είναι γνωστό ότι απαγορεύεται αυτή την περίοδο να γίνεται καύση των σιτοκαλαμιών. Θέλω λοιπόν για ακόμη μία φορά να απευθύνω έκκληση σε όλους τους αγρότες να περιφρουρήσουν το φυσικό κάλος, να περιφρουρήσουν τα δάση μας, να μην έχουμε προβλήματα από πυρκαγιές στην περιοχή. Και όποιον πολίτη αντιληφθεί άτομο το οποίο προκαλεί πυρκαγιά, βάζει φωτιά σε σημείο που απαγορεύεται, σε περιοχή λοιπόν που είναι εκτός ελέγχου της πυροσβεστικής, παρακαλώ να ειδοποιεί άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία και την αστυνομία. Τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να παταχθούν. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πολύ μεγάλης πυρκαγιάς και βλέπετε τι ζημία, τι μεγάλη καταστροφή μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά, έχοντας ως ζωντανό παράδειγμα το τι συνέβη στη Θάσο. Βέβαια, στη Θάσο τα αίτια ήταν διαφορετικά, ήταν από κεραυνούς, αλλά το αποτέλεσμα της πυρκαγιάς είναι πάντα το ίδιο και το αυτό, καταστροφικό.